Φίλες, φίλοι συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στον επόμενο πολύ σημαντικό διαλογισμό της προστασίας. Με αυτό το διαλογισμό, ένα πέπλο προστασίας του Αρχάγγελου Μιχαήλ θα έρθει προκειμένου να σας σκεπάσει. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ είναι ο προστάτης της ανθρωπότητας. Είναι ο επικεφαλής όλων των αρχαγγέλων και οδηγεί τις ουράνιες δυνάμεις, τα τάγματα του φωτός ενάντια στο κακό. Μπορούμε να τον θεωρήσουμε ως τον υπέρτατο φύλακα άγγελό μας. Πρόκειται για ένα όν μεγαλειώδους λαμπρότητας και δόξας, περιτριρισμένο από αστραφτερό φως. Συχνά απεικονίζεται σαν καβαλάρης πάνω σε ένα άσπρο άλογο που συμβολίζει την αγνή άσπηλη πνευματική δύναμη, να εξοντώνει έναν τρομερό δράκο με το δόρυ του. Αυτό συμβολίζει την εξουδετέρωση των κατώτερων ενστίκτων της ανθρώπινης φύσης, όπως αυτοκαταστροφή, φόβος, αυτοπεριορισμός, ανασφάλεια. Έτσι αφήνει τον ανώτερο νου και την ψυχή, τις ανώτερες δονήσεις, να αναδυθούν όπως ο φοίνικας με τη μορφή του φτερωτού δράκου, που σημαίνει η υπέρτατη σοφία. Αυτός είναι ένας συμβολισμός. Ζητήστε προστασία από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Όμως, πριν ξεκινήσετε μια συνεδρία, είναι φυσικό να ζητήσετε προστασία του Αρχάγγελου Μιχαήλ, αλλά και όλων των λεγεώνων του φωτός. Ίσως χρειαστεί να απελευθερωθούν συνειδητές, ασυνείδητες, οδυνηρές, ίσως αναμνήσεις. Εδώ όμως πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, ίσως και τον πόνο ο οποίος έχει προκληθεί, αλλά πρέπει να τον ελέγξουμε και να τον απελευθερώσουμε προκειμένου να επέλθει η θεραπεία. Αυτός ο πόνος μπορεί να έχει μορφή θυμού, οργής, άμυνας, αυτοπεριορισμού. Η προστασία του Αρχάγγελου Μιχαήλ μας επιτρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί, ισορροπημένοι και σταθεροί. Χρειάζεται να είστε καθαροί. Βέβαια, σε περιπτώσεις ανάγκης μπορείτε να τον επικαλεστείτε ανά πάσα στιγμή, έστω και σε οποιοδήποτε μέρος, λίγο ιδιωτικό, λίγο απομονωμένο, ή αν είναι μια πολύ πολύ μεγάλη ανάγκη και έκτακτη ανάγκη, μπορεί να το κάνετε εκείνη τη στιγμή, λίγο κλείνοντας τα μάτια και να έρθετε σε αυτοσυγκέντρωση. Αν όμως τα πράγματα είναι φυσιολογικά, μπορείτε στο σπίτι σας, στο χώρο σας, χωρίς απολύτως καμία επαφή με τον έξω κόσμο, για λόγους προστασίας δικής σας, πνευματικής και ησυχίας, να βρείτε ένα ήσυχο μέρος, να καθίσετε, να το κάνετε οποιοδήποτε στιγμή το διαλογισμό της ημέρας. Τι κάνετε? Επικαλεστείτε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ να σας προστατεύσει άμεσα και να σας περιβάλλει με το πέπλο της προστασίας του. Μπορείτε να το απαιτήσετε. Βάλτε την προσευχή σας, τη συνειδητότητά σας, την πρόθεσή σας και απαιτήστε την προστασία. Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω φράσεις. Αρχάγγελε Μιχαήλ, βοήθησέ με, βοήθησέ με, βοήθησέ με. Αρχάγγελε Μιχαήλ, προστάτεψέ με από κάθε κακό. Νιώστε, πραγματικά νιώστε το πέπλο προστασίας του γύρω σας. Οραματιστείτε, δεχτείτε, δείτε, αφού γκραστείτε ένα βαθύ μπλε πέπλο με κουκούλα να καλύπτει εσάς ή και το αγαπημένο σας πρόσωπο ολότελα από την κορυφή έως τα νύχια. Οποιοδήποτε οραματισμό ή οποιοδήποτε ενεργειακά φαινόμενα αντιληφθείτε, ανατριχύλα, ζεστασιά, μια ιδιαίτερη όμορφη γλυκιά οσμή, ίσως απολυβάνει κιόλας ή μύρο ή κάποιες αλλαγές στην πίεση του αέρα ή να τρεμοσβήνει το φως μπροστά σας, είναι ένδειξη ότι εκείνη τη στιγμή υπάρχει μία επαφή. Αυτή είναι η προστασία, αυτός είναι ο διαλογισμός προστασίας, είναι και ένα είδος προσευχής βεβαίως και είναι για έκτακτες περιπτώσεις και ανάγκη όταν βρίσκεστε σε τέτοιες περιπτώσεις και σε περίπτωση βέβαια ανάγκης. Σας ευχαριστώ πολύ, σας εύχομαι καλές αρχαγγελικές διαδρομές.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.